Η μεγάλη γιορτή του τζούντο στην Βραζίλια συνεχίζεται. Μετά την εντυπωσιακή τελετή έναρξης, σειρά έχουν οι μάχες στο τατάμι. Εκεί όπου τον πρώτο λόγο έχει η πείρα, όπως φάνηκε κατά τη δεύτερη μέρα των αγώνων. Τρία από τα τέσσερα χρυσά μετάλλια κατακτήθηκαν από τριαντάριδες. Ο Μούσα Μογκουσκόφ, 31 ετών, από τη Ρωσία, υπέταξε τον Βραζιλιάνο τζουντόκα Νταβίντ Λίμα, που δεν βρήκε τίποτα να απαντήσει στις άριστες τεχνικές χεριών του Ρώσου, ο οποίος με πτώση του σώματος του αντιπάλου του σφράγισε το χρυσό. Ταυτόχρονα βλέπει να ανοίγει ο δρόμος προς τους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ αυτή την τεχνική σε αγώνες, την εξασκώ όμως την προπόνηση και ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω και σε αγώνα. Είναι θαυμάσιο που τα κατάφερα τόσο καλά. Ο Ντέτσιο Μπραζίλ, ειδικός γραμματέας αθλητισμού της Βραζιλίας, απένει με τα μετάλλια. Στην κατηγορία των 70 κιλών, η τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Γιούρι Αλβεάρ από την Κολομβία έδειξε από τους προκαταρκτικούς αγώνες σε πόσο καλή φόρμα βρίσκεται. Στον τελικό, η Γερμανίδα Τζοβάνα Σκοριμάρο, ένα ανερχόμενο ταλέντο από τη Γερμανία, δεν κατάφερε να της αντισταθεί. Η Αλβεάρ προηγήθηκε με 2 βαζάρι και τελείωσε τον τελικό με υπόν. Αυτό που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό σε τέτοιους αγώνες είναι να διατηρεί κανείς την ηρεμία του. Αυτό κατακτιέται με την πείρα. Με τα χρόνια έχω μάθει να παραμένω ήρεμη και κάθε φορά που το κάνω έχω καλά αποτελέσματα. Τα μετάλλια απονεμήθηκαν από τον Ρονάλντο Γκόμες, πρέσβη της Κούβας στη Βραζιλία. Στην κατηγορία των 81 κιλών, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Τακαχόρι Ναγκάσε από την Ιαπωνία έδειξε πως πλέον έχει ανακάμψει, καθώς κατέκτησε τον τρίτο σερί τίτλο του σε διεθνές Grand Slam. Το μετάλλιο του απένιμε ο Ακίρα Γιαμάντα, πρέσβης της Ιαπωνίας στη Βραζιλία. Η οικοδέσποινα χώρα είχε ένα μετάλλιο εξασφαλισμένο στην κατηγορία των 63 κιλών. Η Κέιτλιν Κουάρντος πάλεψε με τη συμπατριώτησά της Αλέξια Καστίγιος. Η Κουάντρος έδειξε την υπεροχή της από το ξεκίνημα του αγώνα, επενδύοντας σε τεχνικές αυτοθυσίας. Τελικά, με μια διαγώνια ρήψη, εξασφάλισε την νίκη. Η κίνηση της ημέρας ανήκει στον Ιάπωνα Σόιτσι Χασιμότο, επίσης πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή. Σπεσιαλίστα στις τεχνικές χεριών, με μια εκπληκτική ρήψη όμου, ξεσήκωσε το κοινό κατά τη δεύτερη μέρα του διεθνούς τουρνουά της Βραζίλια.